Κρυφή ατζέντα εξαρτάται προς ποιον αναφέρεται η κρυφή ατζέντα. Γιατί προς τις, και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική κυβέρνηση και η ελληνική και η τουρκική αστική τάξη δεν τη θεωρούν πολύ κρυφή την ατζέντα. Ήδη και οι δηλώσεις που έχουν γίνει και εδώ πρωτοκλασσάτων στελεχών των κομμάτων δείχνουν ότι εδώ και καιρό προετοιμάζεται το έδαφος για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Και γι' αυτό δεν επηρεάζει, αν θέλετε, ούτε η επιλογή του Προέδρου Ερντογάν, ούτε αν ήταν άλλη, τέλος πάντων, η επιλογή του τουρκικού στην τουρκική κυβέρνηση. Και αυτή η προσπάθεια, βέβαια, επιβραβεύεται και αντίστοιχα από τους νατοϊκούς συμμάχους, που αναγνωρίζουν, μπορεί εδώ να ανεβαίνουν οι τόνοι, όμως αναγνωρίζουν στο πρόσωπο και της σημερινής, όπως και της προηγούμενης, όπως και πιο προηγούμενων κυβερνήσεων, την ενεργότατη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια να στρωθεί το τραπέζι του διαλόγου που έχει πάνω τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ακόμα όταν έφτασαν το προηγούμενο διάστημα να αμφισβητείται ακόμα και η κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Αυτή η προκλητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης δεν έπεσε από τον ουρανό, συντηρείται και ενισχύεται, αν θέλετε, από τους υποτιθέμενους νατοϊκούς μας συμμάχους. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, επειδή περιγράφηκαν και τα προβλήματα στην οικονομία της Τουρκίας, τα βάσανα τα ζει και εκεί ο τουρκικός λαός, όπως αντίστοιχα και εδώ τα βάσανα τα ζει ο ελληνικός λαός. Και η κατάσταση, το δράμα που έζησαν το προηγούμενο διάστημα με τους σεισμούς έδειξε πραγματικά ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αλλά αντιμετωπίζουν από τις κυβερνήσεις τους τα ίδια πραγματικά βάσανα και μένουν απροστάτευτοι από κυβερνήσεις που μπορεί να είναι πολύ μαχητικές και μπορεί να δείχνουν την ισχύ τους απέναντι με τους διάφορους νατοικούς τους συμμάχους, αλλά προς το λαό. Ακριβώς, δηλαδή, να πούμε, είχαμε και εμείς κυβερνήσεις όλων των κομμάτων που ήταν πιο σοβαρές στους οικονομικούς κανονισμούς που φτιάχνανε, που τηρούσαν. Δεν έχουμε τα ενδιακτήρια με την Τουρκία. Να πούμε και οι κυβερνήσεις συνέβαλαν σε αυτό. Τα ενδιακτήρια δεν έχουμε, αλλά έχουμε μετρήσει, ξέρετε, επειδή και στα τα τελευταία χρόνια, να θυμίσουμε τους σεισμούς στη Σάμο, στη Λέσβο, στην Κρήτη. Καταστροφές. Ακριβώς, έγινε στη Σάμο και απέναντι. Στη Σάμο πέσανε κάποια κτίρια και δυστυχώς πέθαναν και κάποιοι άνθρωποι. Απέναντι έγινε. Ναι, βέβαια δεν μπορεί να συγκρίνουμε, αν θέλετε, γιατί και η Βρύση από το 2017 παραμένει ένα νεκρό χωριό στη Λέσβο. Παραμένει ένα νεκρό χωριό μετά από τόσα χρόνια και τόσες κυβερνήσεις που πέρασαν. Και επειδή έχουμε δυστυχώς μετά το σεισμό της Τουρκίας ακολούθησε και το έγκλημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς και είναι μακάβριο πραγματικά να συγκρίνουμε πόσες απώλειες είχε ο ένας ή ο άλλος λαός, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα κράτος που βάζει σε δεύτερη μοίρα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θα δείξω εγώ την ευγένεια, μην ξεκινήσω την αρχή την παροιμία και να πω ότι μαλώνουν σε ξένο χειρόνα οι δύο εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος περισσότερο ενώ φορολόγησε και διέλυσε, αν θέλετε, και τους αυτοαπασχολούμενους και τα λαϊκά στρώματα. Και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, γιατί τώρα, ξέρετε, δεν ξεκίνησε να μετράει το κοντέρ την τελευταία εβδομάδα που προεκλογικά θυμήθηκαν να διεκδικούν ποιος περισσότερο φορό θα φορολογήσει ή λιγότερο τους πολίτες. Το έζησαν και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έγραψε ρεκόρ έμεσων φόρων και λίγο και υπεραποδόσεις. Και υπεραποδόσεις. Διατηρήσατε και στις συνθήκες μεγάλης ακρίβειας και του ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οδήγησαν σε υπεραποδόσεις του προϋπολογισμού με βάση την αυξημένη. Στους λογαριασμούς ενέργειας. Όλη η Ευρώπη ένα 30 βενζίνη και εδώ πέρα. Κύριε Μαμουλάκη, περίμενα τόση ώρα με υπομονή. Περίμενα να σας πω πού θα το πούμε. Από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι σήμερα διακόπηκαν τρεις πληστηριασμοί που προσπαθούσαν να πετάξουν έξω επαγγελματίες από την επαγγελματική του στέγη, γιατί είναι βυθισμένοι στα χρέη από την πολιτική και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί κανένας σας δεν έκανε δεκτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και περιουσιακών στοιχείων των μικρών αυτοαπασχολούμενων αγροτών, επαγγελματιών κλπ. Γιατί κανένας σας δεν έκανε δεκτό
την πρόταση νόμου να καταργηθεί ο δικηγόρος φόρος κατά τον άλλο. Γιατί έχει γίνει αυτή η κόντρα μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αυτές τις μέρες. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες φορολογούνται αυτή τη στιγμή με 22% και το μέρισμα με 5%. Το κουκουέ τι λέει, είναι καλά εκεί, πρέπει να αυξηθεί, πρέπει να μειωθεί, τι πρέπει να γίνει. Ακόμα και αυτό πρέπει να δει κανείς ποιος το έφτασε και το μέρισμα, αν θέλετε, εκεί που το έφτασε. Γιατί το μέρισμα από 15%, το να φορολογείται το μέρισμα των κερδών από το 15% στα 10% το κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 10% στο 5% εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καταργηθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, στα λαϊκά στρώματα. Λέμε ότι θα πρέπει οι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι να έχουν αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και μιλάμε για εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ και με προσαυξημένο κατά 5.000 κάθε παιδί. Αυτό που έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, που ζητάμε σε αυτά τα στρώματα να υπάρχουν γενναίες μειώσεις στα χρέη τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και βέβαια απ' την άλλη, τα κόμματα εδώ που κονταροχτυπιούνται, όχι μόνο έχουν φορολογηλατήσει στα λαϊκά στρώματα. Όχι μόνο έχουν φορολογηλατήσει στα λαϊκά στρώματα, αλλά την ίδια στιγμή έχουν εθελοντική φορολογία στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και... έχουμε ακόμα 24 μέρες προεκλογική περίοδου, νομίζω θα ακουστούν πολλά ακόμα. Και να πούμε μια κουβέντα, αν είναι εύκολο. Γιατί αυτό, αν θέλετε, δείχνει και πού βρίσκεται η δύναμη του λαού. Και η χτεσινή κατάκτηση των εργαζομένων στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, που κατάφεραν μετά από 6 χρόνια να αποσπάσουν δέσμευση για την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που καμία κυβέρνηση, ούτε σημερινή ούτε προηγούμενη, δεν το έκανε, δείχνει και ότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του λαού και μπορεί αυτή πραγματικά να χρηστεύσει την παντοδυναμία της κάθε κυβέρνησης. Και το έδειξε και με το σταμάτημα δεκάδων των εστιασμών.